Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι για 7η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το Χριστουγεννιάτικο Chip Art. Το σύνολο των εσόδων της εκδήλωσης διατίθεται πάντα για φιλανθρωπικό σκοπό. Αξίζει να υπενθυμίσω ότι πέρσι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία συγκεντρώθηκαν 3.500 ευρώ και βοηθήθηκε η μικρή Αρσενία που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Αυτή η εκδήλωση Chip Art πραγματοποιείται την Κυριακή, 16 Δεκέμβρη, στις 6 το απόγευμα σε εμπορικό κέντρο City. Και βεβαίως θα μιλήσουμε με την κυρία Χαρά Σαΐτη που επιμελείται όλης αυτής της εκδήλωσης. Πάρα πολύ αθόρυβα και διακριτικά όπως πάντα. Και στεναχωριέμαι ότι θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει περισσότερες φορές στο ραδιόφωνο και για το έργο το οποίο κάνετε, κυρία Σαΐτη. Είχαμε μιλήσει πριν μερικά χρόνια για τους σπόρους, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο κάθε φορά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα και καλησπέρα στο ακροατήριο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πρέπει να πω ότι, να σας διακόπτω, η Άση Μπένου επικοινώνησε μαζί μου και ξέρετε, χάρηκα πάρα πολύ που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ζωγραφικής και Αγιογραφίας και τη γνωρίζω και από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ, διότι καταρχάς κάνετε μια δουλειά πάρα πολύ αθόρυβα και παράγετε αυτό το έργο το οποίο βοηθάει συνανθρώπους μας. Όμως νομίζουμε ότι ως μέσο θέλουμε αυτές τις μέρες αγάπης να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία που μας ακούει. Οπότε εγώ σταματάω, δίνω το λόγο σε εσάς για να μας πείτε τι θα γίνει την Παρασκευή και να κάνουμε και ένα μαζικό προσκλητήριο εδώ στους φίλους που μας ακούνε, που μας τιμούν με την ακρόασή τους. Ωραία, λοιπόν, δείτε τι γίνεται. Εμείς είμαστε, όπως είπατε, ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος ζωγραφικής και αγιογραφίας. Η κυρία Μπένου είναι η πρόεδρός μας τα τελευταία χρόνια. Στεγαζόμαστε στο εμπορικό κέντρο The City και κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, ιστορίας τέχνης για παιδιά, για εφήβους και κυρίως για ενηλίκους. Και χαρακτικής. Λοιπόν, επίσης παράλληλες δράσεις είναι επισκέψεις σχολεία, σεμινάρια, προβολές, διάφορα πράγματα. Εκδρομές, ξεναγήσεις που έχουν σχέση πάντα με την τέχνη. Αλλά επειδή πιστεύουμε ότι η τέχνη πρέπει να γίνεται αρρωγός στην κοινωνία που η ίδια η κοινωνία την παράγει, γι' αυτό κάθε χρόνο αυτή τη χαρά και την αγάπη που έχουμε για την τέχνη και τη δημιουργία την προσφέρουμε οι μαθητές μας με όλους την καρδιά, πωλείται σε ένα έτσι χαρούμενο περιβάλλον, σε μια γιορτή ουσιαστικά. Πωλούνται τα έργα προς μια εντελώς συμβολική τιμή, δηλαδή μην φανταστείτε από 10 ευρώ έως 30, 40, 50, το πολύ. Υπάρχουν διάφορα έργα, διάφορα στυλ, ο κάθε μαθητής έχει δώσει ό,τι μπόρεσε, ό,τι ήθελε να παραχωρήσει. Και όλα τα χρήματα, το τονίζω αυτό, όλα τα χρήματα κάθε χρόνο, είναι η 7η χρονιά, κατά συνεχή χρονιά που κάνουμε αυτή την έκθεση, πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό για οικογένειες της Λευκάδας που έχουν ανάγκη. Δηλαδή κρίναμε ότι θα άλλοι μεγάλοι έτσι οργανισμοί που έχουν ανάγκη μπορούν να πάρουν χρήματα οποιαδήποτε στιγμή. Σωστά. Ενώ η μικρή Αρσενία, παράδειγμα, που βοηθήσαμε πέρσι, ή πάρα πολλές οικογένειες, οι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου, οι ωφελούμενοι του Φάρου, κάθε χρόνο παίρνουν τα Χριστούγεννα έτσι ένα ωραίο δώρο από εμάς τους μαθητευόμενους ζωγράφους και περνάμε και πάρα πολύ ωραία, υπάρχει μπουφές, είναι φαγητά που φτιάχνουμε σπιτικά που τα προσφέρουν εδώ οι μαθητές του συλλόγου μας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει, να γιορτάσουμε τον ερχομό των Χριστουγέννων με μια πραγματική πράξη αγάπης. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που είπα, κάνετε μια πολύ καλή δουλειά έτσι κι αλλιώς και έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος σας γνωρίζει και ανταποκρίνεται στα καλεσματά σας κάθε φορά έτσι κι αλλιώς. Όντως ανταποκρίνεται συγκινητικά ο κόσμος κάθε φορά από μικρά παιδάκια που έρχονται μέχρι με τους γονείς τους. Έτσι σας λέω, είναι μια γιορτή αγάπης όλο αυτό. Το βλέπουμε σαν γιορτή, όχι σαν έκθεση. Σωστά. Και βλέπουμε πραγματικά πώς μπορεί η τέχνη και η αγάπη που έχει ο χρόνος, η αγάπη που έχει καταθέσει ο κάθε ένας πάνω στο έργο του, πώς μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταμορφωθεί σε κάτι που θα βοηθήσει πραγματικά τον άνθρωπο. Δεν είναι η τέχνη κάτι που, πώς να πω, που δεν έχει σχέση με τον κόσμο και με την πραγματική ζωή. Σωστά. Εμείς θέλουμε η τέχνη να είναι στην καθημερινή ζωή. Και μάλιστα τα έργα είναι έργα τέχνης.
μπαίνουν σε σπίτια των ανθρώπων εδώ της Λευκάδας. Είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο της Λευκάδας να γνωρίσει την τέχνη από κοντά. Ναι. Θέλοντας να πω ότι συνήθως στα μπαζάρ, τα χριστουγεννιάτικα, βλέπουμε διάφορα πράγματα, σωστά, παγώσιμα, ξέρω εγώ, δωράκια και αυτά. Εμείς είναι... κάνουμε αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαΐτη, γενικότερα, κάποιος που μπορεί να μας ακούει και θέλει να έρθει σε εσάς και να ασχοληθεί με την τέχνη που παράγεται. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή πείτε μας λίγο πώς σας προσεγγίζει κάποιος φίλος που μπορεί να μας ακούει και από την περιοχή την ευρύτερη ή τη Λευκάδα αυτή τη στιγμή και δεν γνωρίζει την ύπαρξή σας. Εννοείται για την έκθεση ή για το εργαστήριο? Και για το εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι στο ΣΥΤΙ, το εργαστήριό μας, στον πρώτο όροφο, στον κεντρικό χώρο του ΣΥΤΙ, στον πρώτο όροφο. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας και να ξεκινήσει μαθήματα. Τα μαθήματα είναι μια φορά την εβδομάδα. Ανάλογα με το επίπεδο που θα είναι είτε αρχάριος είτε προχωρημένος, στη ζωγραφική ή στην αγιογραφία ή στην ιστορία τέχνης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία, δεν δίνουν εξετάσεις, ας πούμε, δεν αξιολογούνται οι άνθρωποι. Αρκεί να έχουν διάθεση και όρεξη να ασχοληθούν και να μάθουν πράγματα για την τέχνη. Πολύ ωραία. Τίποτα εσείς... άλλο δεν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς είμαστε μη κερδοσκοπικό σύλλογος. Δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί ποτέ από πουθενά, από κανένα δημόσιο φορέα. Είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, αντίθετα, προσπαθούμε μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε ό,τι μπορούμε στην κοινωνία, είτε σε χρήματα, είτε σε έργα. Έργα μας υπάρχουν στα δημόσια κτίρια της Λευκάδας, στο διοικητήριο, παράδειγμα. Υπάρχουν δύο τεράστια έργα μας. Mm-hmm. Έτσι. Ή έχουμε πάει σε νηπιαγωγεία ή σε δημοτικά σχολεία ή σε γυμνάσια και έχουμε κάνει σεμινάρια. Πολύ ωραία. Τελείως αφιλοκερδός. Εντάξει. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αναγνώριση, κύριε Σαΐτη, του κόσμου, παρόλο που θα έπρεπε ίσως, τώρα εγώ το λέω αυτό, κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες να αγκαλιαζόντουσαν και από τους θεσμούς του τόπου γενικότερα και να μην βασιζόμαστε μόνο στο περίσσευμα μιας αγάπης κάποιων ανθρώπων που κάνουν κάποια πράγματα και που ίσως συντηρούν και κάποιες παραδόσεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Τι να σας πω, εμείς μέχρι τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε με μια χαρά. Εντάξει, ο κάθε φορέας δημόσιος ας κρίνει και ας αποφασίσει αν θα ήθελε να προσφέρει κάτι. Μέχρι στιγμής, ό,τι χρειαστήκαμε, τέλος πάντων... Ναι. Ωραία. Έχουμε καλή συνεργασία με τους φορείς. Ωραία. Μέχρι εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνοψίζοντας, γιατί ξέρω ότι σας σταματάω από τη διαδικασία του εργαστηρίου που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, να πούμε για άλλη μια φορά, είναι την Κυριακή, δώστε μας λίγο πάλι το στίγμα σου, τώρα μπήκα στην ακρόαση για το κάλεσμά μας. Λοιπόν, την Κυριακή, στις 6 ώρα το απόγευμα, ξεκινάει η 7η φιλανθρωπική μας έκθεση με έργα ζωγραφικής. Τη λέμε heart, δηλαδή καρδιά. Είναι η τέχνη της καρδιάς, από την καρδιά μας, για τους ανθρώπους της Λευκάδας που έχουν ανάγκη. Όλο το ποσό, ξαναλέω, όλο το ποσό που θα μαζευτεί θα πάει για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Στο τέλος πάντα ανακοινώνουμε πόσα χρήματα μαζευτήκανε και τι τα κάναμε, που πήγανε, με απόλυτη διαφάνεια. Και με σπιτικά κεράσματα και μπουφέ, επαναλαμβάνω, στις 6 ώρα, γιατί συνήθως πάρα πολύ γρήγορα τελειώνει η έκθεση, γιατί φεύγουν τα έργα. Δεν ανοίγουμε ούτε νωρίτερα, ούτε κλείνουμε έργα από πριν. Όποιος είναι εδώ στις 6 ακριβώς θα ανοίξουμε και μπορεί να αγοράσει τα έργα και να κάνει δωράκια ή για το σπίτι του και έτσι να βοηθήσει και στο σκοπό αυτό που, τον οποίο υπηρετούμε. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν κάτι διαφορετικό, ένα δώρο διαφορετικό, το οποίο και θα... κοσμήσει οι γωνιές του σπιτιού μας όπου θέλουμε να το χαρίσουμε με αγάπη και θα βοηθήσει τον ανθρώπους μας. Κύριε Σαΐτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν ήθελα να προσθέσετε κάτι για την παρουσία σας εδώ στον Prisma 91,6, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, να το ξέρετε αυτό. Άσχετα κι αν δεν σας ενοχλούμε, ίσως γιατί μέσα από αυτή την επικαιρότητα, ξέρετε που είμαστε κι εμείς απασχολημένοι, αφήνουμε λίγο απ' έξω αυτές τις αξιόλογες πρωτοβουλίες. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα χαράς και γιορτών. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα έτσι κι αλλιώς. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κουνιάκη, και πάντα είμαστε στη διάθεσή σας και ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους και σε εσάς προσωπικά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και σας περιμένουμε και την Κυριακή. Βεβαίως, με χαρά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.